ξέρω αν θέλετε να κάνετε κανένα σχόλιο για τον όγκο του κυβερνητικού σχήματος, 63 βουλευτές, αλλά αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Στο Υπουργείο Εργασίας τοποθετήθηκε ο κύριος Σάδων Γεωργιάδης. Πώς βλέπετε το στοίχημα αυτό? Είναι ένα δύσκολο στοίχημα. Ένα Υπουργείο το οποίο είναι πάρα πολύ απαιτητικό και έχει μείνει πίσω πολύ σχολείο. Εμείς από την πρώτη στιγμή και προεκλογικά, αν θέλετε, και δεν έχει αλλάξει η άποψή μας αυτή, εκτιμάμε, είμαστε σίγουροι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα εφαρμόσει μια αντιλαϊκή πολιτική. Και μάλιστα με πολύ γοργούς ρυθμούς. Αυτή η φράση που ακούστηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, σηκώνουμε τα μανίκια, είναι αληθινή. Και πολύ γρήγορα θα έχουμε μπροστά μας, κατά τη γνώμη μας, ναι, το θέμα είναι το περιεχόμενο. Ναι, αντιλαϊκά νομοσχέδια. Σε 100 μέρες δηλαδή θα βγουν 3 μεγάλα νομοσχέδια. Όπως για παράδειγμα, ένα από τα πρώτα που θα έρθει είναι μια νέα φορολιστία σε βάρος των αυταπασχολούμενων και των ελεύθερων. Το πρώτο που θα έρθει θα είναι για το επιτελικό κράτος. Ένα νέο επιτελικό κράτος. Εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε και γι' αυτό. Ναι. Τι σημαίνει νέο επιτελικό, συγκεντρωτικό, πιο αποτελεσματικό κράτος που αφήνει παιδεία επενδύσεων σε ιδιώτες. Ο κ. Βορύδης πλέον είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα παίρνει τα νομοσχέδια και θα έρχεται στην Βουλή. Και συνεχίζοντας σε σχέση και με τη σύνθεση της κυβέρνησης, πράγματι περιέχει, αν θέλετε, και στελέχη με περγαμηνές στην υλοποίηση, κατά τη γνώμη μας, μιας αντιλαϊκής πολιτικής, με τους οποίους μάλιστα και το ίδιο το εργατικό κίνημα έχει ανοιχτούς λογαριασμούς. Όπως για παράδειγμα τον κύριο Χατζηδάκη, που τώρα τοποθετείται στο Υπουργείο Οικονομικών για να εφαρμόσει το πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης με το αντιλαϊκό πρόσημο που θα έχει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσης, με αυτόν έχει ανοιχτούς λογαριασμούς στο εργατικό λαϊκό κίνημα και τώρα τοποθετείται ως νέος Υπουργός Εργασίας. Μπορώ να αναφερθώ και σε άλλα στελέχη. Πιστεύετε, θέλω να μείνουμε λίγο στο Υπουργείο Εργασίας, γιατί εδώ έχουμε ένα στοίχημα από τη μια μεριά των μισθών, από την άλλη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τρίτος είναι ο ΕΦΚΑ. Ναι, έχουμε δείγματα γραφής και από την προηγούμενη περίοδο που κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, αλλά και από όσα έχει δεσμευτεί με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τους στόχους επενδυτικής βαθμίδας, τα πρωτογενή πλεονάσματα, ειδικά και στο εργατικό δίκαιο, ότι θα έχουμε στον εργατικό τομέα, ότι θα έχουμε από εδώ και πέρα. Μια πρώτη προϋπόθεση που θέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να προχωρήσουν οι επενδύσεις κτλ. Είναι η απαραίτητη εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη. Ενός, κατά τη γνώμη μας, αντεργατικού νόμου, που έχει σοβαρή, θέλει να παρέμβει στην εσωτερική λειτουργία των σωματείων. Ουσιαστικά θέτει υπέρμετρες απαγορές στη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τσακίζει το δικαίωμα στην απεργία, διευθετεί τον εργάσιμο χρόνο με αποτέλεσμα να δουλεύουν οι εργαζόμενοι ακόμα και 12 ώρες χωρίς να πληρώνονται τις υπερορίες τους και μια σειρά άλλες αντεργατικές ρυθμίσεις. Κάρτα εργασίας η οποία βγήκε, θα σας ρωτήσω, έτσι, είπε το χέρι στην καρδιά. Ασχέτως αν κάνετε αντιπολίτευση και ίσως σκληρή αντιπολίτευση πολλές φορές, η κάρτα εργασίας από τη μια, η οποία προφανώς και βλέπει οποιοδήποτε μπορεί να θέλει να διαπιστώσει αν ο εργαζόμενος δούλεψε υπερορία ή όχι. Πρώτον. Δεύτερον, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ότι οι γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που εφαρμόστηκαν στον τουριστικό κλάδο θα εφαρμοστούν, δεν είναι υποχρεωτικό, να εφαρμοστούν και αλλού και θα πετύχει. Ναι. Πιστεύετε ότι δεν μπορεί να γίνει? Θα σας απαντήσω και στα δύο ζητήματα. Ειδικά για την ψηφιακή κάρτα, νομίζω ότι την απάντηση την έχουν δώσει τα ίδια τα σωματεία. Και οι καταγγελίες πλήθος από εργαζόμενους ότι είναι άδειο πουκάμισο. Γιατί είτε είναι ψηφιακή είτε είναι η φυσική κάρτα, κάτω από εκβιασμούς της εργοδοσίας και το πότε τη χτυπάμε και το πότε όχι, είναι ένα ζήτημα. Α, δηλαδή, και στην πραγματικότητα. Δουλεύει ο άλλος 10 ώρες, 12 και δεν χτυπάει την κάρτα του 12 ώρες. Δεν είναι πρώτη φορά αυτό. Αυτό συνέβαινε και με τη λεγόμενη φυσική κάρτα, συμβαίνει και με την ψηφιακή κάρτα. Η μορφή δυστυχώς δεν έχει αλλάξει την εργοδοτική τρομοκρατία που επικρατεί μέσα στους χώρους δουλειάς. Και ειδικά για το ζήτημα αυτό, από την πρώτη μάλιστα περίοδο εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας, έχουμε δεκάδες καταγγελίες σωματείων, τις οποίες αξίζει να δούμε και οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από την πείρα τους μιλάνε γι' αυτό. Ειδικότερα τώρα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είναι νομίζω χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο προηγούμενο διάστημα δεν έκανε καμία συλλογική σύμβαση εργασίας υποχρεωτική. Ώστε να δεσμεύει. Δεν είναι υποχρεωτική. Ναι. Αυτό όμως είναι το ζήτημα. Γι' αυτό λέω να. Και το δεύτερο, το πολύ βασικό, όταν υπάρχει ο περιβόητος νόμος Βρούτσιας Τιόγλου, που ο κατώτατος μισθός καθορίζεται με υπουργική απόφαση ανάλογα με τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα δηλαδή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, έχουμε ουσιαστικά κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ναι, νομίζω πάντως και από τη συζήτηση επιβεβαιώνεται μια άποψη του ΚΚΕ ότι πράγματι τα κόμματα αυτά, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, συναντιούνται σε πάρα πολλά σημεία. Αποδείχθηκε κατά την προηγούμενη. Πώς τώρα εδώ ακούγαμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τη χειρότερη κυβέρνηση. Και ψηφίζαμε το 50% των νόμων. Και αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση των υποκλοπών κτλ. Και ακόμα και τώρα ακούμε ότι υπήρχε περιθώριο και με, πώς να το πω, και να έχουν γίνει και δεύτερες εκλογές. Ναι, εγώ λέω η τοποθέτηση του κ. Βαθιώτη. Να συναντηθούν, λέτε, για κυβέρνηση. Λέω, συναντήθηκαν και την προηγούμενη τετραετία και θα συναντηθούν και την επόμενη. Ακριβώς γιατί, όπως είπε και ο κ. Βαθιώτης, ξέρουμε πολύ καλά τα προαπαιτούμενα που έχουμε υπογράψει. Να μου πείτε λίγο για το Ταμείο Ανάκαμψη. Στάσουν πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Ναι, θα σας πω σε αυτό, να σχολιάσω μια σκέψη σε σχέση με τα προηγούμενα. Ότι καμία κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μας, όποιο και αν είναι το ποσοστό της, δεν είναι παντοδύναμη όσο υπάρχει ένα εργατικό λαϊκό κίνημα που κινητοποιείται, που αντιστέκεται σε αντιλαϊκά μέτρα, που διεκδικεί τα δίκαια αιτήματά του. Το παράδειγμα των πληστηριασμών είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και οι τοποθετήσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είναι προκλητικές. Διότι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε, για παράδειγμα, τον πτωχευτικό κώδικα που τώρα θα υλοποιήσει, ο οποίος μάλιστα έχει μείνει και στη μέση. Μετά τον Ηρακλή του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πρέπει να φέρει τον φορέα επαναμίσθωσης κτλ. Που έχει σαν αποτέλεσμα στην πραγματικότητα τι, ο κόσμος να γίνεται νικάρης στο σπίτι του και μετά να το ξαναγοράσει στην τιμή κτλ. Επιπλέον, η καθημερινότητα που βιώνουν χιλιάδες εργατικές λαϊκές οικογένειες με την απίθμενη αυθαιρεσία των φαντς και των εταιριών διαχείρισης. Τα οποία ο Άριος Παύλος στο δικαίωμα τώρα, αυτό είναι το θέμα. Είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί να αποκριβεί. Όπως δεν μπορεί να συσκοτιστεί ότι καθημερινά έχουμε πληστηριασμούς όχι στρατηγικών κακοπληρωτών, γιατί κατά τη γνώμη μας αυτή είναι και μια επικίνδυνη ρητορική που θέλει να θώσει ότι αυτή τη στιγμή στο όνομα της διάσωσης των τραπεζών... Αυτά που λέτε όλα μπορούν να αλλάξουν. Μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Εμείς ως ΚΚΕ, ειδικά για το θέμα των πληστηριασμών, είχαμε καταθέσει μια συγκεκριμένη τροπολογία που δεν την ψήφισε κανένας. Προφανώς και θα την επαναφέρουμε. Όπως θα επαναφέρουμε και ερωτήσεις σε σχέση με αυτό που επικρατεί, για το τι μπορεί έστω και οποιαδήποτε ανακούφιση να κατακτηθεί και μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία σε όφελος των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Αλλά το καθοριστικό για μας είναι ένα δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα που θα δείχνει ότι δεν σκύβει το κεφάλι, που διεκδικεί. Εδώ πρέπει να σας πω σε μια κυβέρνηση. Ότι καλό είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα, πρέπει να υπάρχουν όμως βιομηχανίες, πρέπει να υπάρχουν βιοτεχνίες, πρέπει να επανέλθουμε στον πρωτογενή τομέα, πρέπει όλα αυτά, για όλα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης να τα εκμεταλλευτούμε, για να μπορέσουμε να υπάρχουν εργαζόμενοι. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι ένα σακούλι από το οποίο βγάζουμε λεφτά. Είναι ένα δάνειο. Είναι ένα μνημόνιο, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και Γιάκος Μητσοτάκης, που έχει δεσμεύσεις. Άρα αυτό το δάνειο θα το ξαναπληρώσει ο ελληνικός λαός. Ναι, αλλά παίρνεις ένα δάνειο, το οποίο όμως για να μπορέσει να βοηθήσει να κάνει κάτι. Θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός και θα αποδοθεί στους μεγάλους επενδυτές, στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, που την κερδοφορία τους την εξασφαλίζουν μέσα από το ξεζούμισμα των εργαζομένων και το τσάκισμα των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων.